Με τη συμμετοχή αρκετών ιδιοκτητών ραδιοσταθμών από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Τράκης, πραγματοποιήθηκε συνέλευση σε γνωστό ξενοδοχείο των Σερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν τους ραδιοσταθμούς αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα. Σήμερα γίνεται η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου μας, του Σωματείου Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας Τράκης. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε για να και βρεθήκατε εδώ στον τόπο που γίνεται στα Σέρας. Βρίσκονται συνάδελφοι από Οριστιάδα μέχρι και από Κοζάνη. Έχουμε πολύ σοβαρά και σημαντικά θέματα. Το σημαντικότερο που κυριαρχεί τώρα στην Γενική Συνέλευση είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Το οποίο αφορά όχι μόνο τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, αφορά και τους χώρους εστίασης, αλλά και πάρα πολύ κόσμο και ομοσπονδίες χώρου εστίασης, ξενοδόχους, πολλούς επαγγελματίες. Γίνεται μια προσπάθεια και ένας αγώνας εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού όλης αυτής της κατάστασης, αναγνωρίζοντας το πνευματικό δικαίωμα και την περιουσία και το να πληρώνουμε για αυτή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πληρώνουμε για αυτή και να τα παίρνουν οι δικαιούχοι, δηλαδή οι δημιουργοί, αυτοί που γράφουν την μουσική, αυτοί που γράφουν τους στίχους και μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας και στο επάγγελμά μας όλα αυτά που έχουν κάνει. Θα κερδίσουμε φυσικά ως επαγγελματίες και θα κερδίσουν και αυτοί ως επαγγελματίες. Στην ουσία όμως έφτασε να κερδίζει μόνο μια οικογένεια, η οικογένεια Ξανθόπουλου, μπαμπάς, μαμά και γιος, μια εταιρεία ανώνυμη το 100% η οποία έχει ταράξει και έχει ταλαιπωρήσει από το 90 και πριν το 90 όλους τους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο τους επαγγελματίες και τους δημιουργούς. Δεν είναι τυχαίο που ούτε δημιουργοί, δηλαδή τα μέλη της ΑΕΠ, αλλά ούτε και οι χρήστες, εμείς οι υπόχρεοι απέναντι στους δημιουργούς, γιατί αυτοί έχουν την εξουσία, η εξουσία της ΑΕΠ δεν υπάρχει εάν δεν υπάρχουν οι δημιουργοί της. Εμείς δίνουμε υπεραξία λοιπόν οικονομική και εμπορική αξία, όχι πολιτιστική και πολιτισμική στα δημιουργήματά τους. Άρα χρειαζόμαστε και τον ανάλογο σεβασμό. Όχι μόνο από τους δημιουργούς που από τους περισσότερους έχουμε, αλλά και από την πολιτεία να ξεκαθαρίσει και να φύγει πλέον από τα χέρια μιας οικογένειας. Να είναι υπόθεση και δουλειά των ίδιων των δημιουργών. Είναι περιουσία τους και όπως σε όλο τον κόσμο και όλη την Ευρώπη θα πρέπει να είναι στα χέρια τους. Να έχουν την διοίκηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και να μην βρίσκονται στα χέρια μιας οικογένειας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Παρέμβαση της πολιτείας και της δικαιοσύνης πλέον ουσιαστικά. Θέματα της ημερήσης διάταξης ήταν η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης, η έγκριση απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού, η απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ΑΕΠ, ΤΖΕΑ, ΟΤΟΝΤΙΑ, ΟΠΗ και Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και διάφορα άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Πραγματικά είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα το θέμα της ραδιοφωνίας όπως είναι και της τηλεόρασης. Είδατε το τι διαδραματίστηκε με τα τηλεοπτικά κανάλια τα πανελλαδικά. Είμαστε μικρογραφίες αυτών, διέπονται περίπου οι ίδιοι νόμοι, τουλάχιστον στη ραδιοφωνία είναι οι ίδιοι γιατί είναι τοπικοί και φυσικά δεν έχουμε εμείς την διαπλοκή που έχουν αυτά τα κανάλια, δεν έχουμε ούτε εταιρείες εμπορικές, εκδοτικές, εργολαβικές, το εργολαβικές προσπαθούσα να θυμηθώ. Είμαστε μικρές επιχειρήσεις, οι περισσότερες είναι προσωπικές, ουσιαστικά αυτοαπασχολούμενοι και έχουμε ένα ή δύο ή τρεις, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός, εργαζομένους. Φυσικά και δεν περιμένουμε από το κράτος όπως δεν πρέπει να περιμένει κανένας από το κράτος, θα πρέπει να δώσουμε στο κράτος, το οποίο θα ανταποδώσει το κράτος. Εάν δείτε εσείς ανταπόδοση, θα δούμε όλοι μας.